Φιλιόρα Αυτοπούλου, μία αθλήτρια που την γνωρίσαμε εδώ στην εκπομπή 12-13 κάπου εκεί και από τότε είναι πιστή στο ραντεβού της με τα μετάλλια και τις διακρίσεις. Μας λείπει η αλήθεια γιατί εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται στην Αμερική και επέστρεψε για να εκπροσωπήσει τον Ηρακλή σε αυτό το πανελλήνιο πρωτάθλημα, αγωνίστηκε, πήρε και το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο γυναικών και να της πούμε την καλησπέρα μας. Γεια σου φιλιό. Καλησπέρα. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Είτε είσαι στην Αμερική είτε είσαι εδώ, το μετάλλιο το έχεις, έτσι. Εντάξει, προσπάθησα και ήρθε. Ήρθε το μετάλλιο αυτό. Ξέρω ότι πάντα θες να πετυχαίνεις πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μας έλειψες και στους προπονητές σου και στην ομάδα και σε όλους με την παρουσία που έχεις εκεί στο Las Vegas, καλά θυμάμαι. Ναι, είμαι στο Las Vegas, στο Las Vegas τον τελευταίο χρόνο. Μια χαρά. Πολλοί σε ζηλεύουν τώρα που σ' ακούνε, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά με την υποτροφία που έχεις κερδίσει. Παρ' όλα αυτά ο Ηρακλής είναι για σένα κάτι ξεχωριστό και ήρθες και τον εκπροσώπησες. Και πώς ήρθε αυτό το μετάλλιο, είσαι δεύτερη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό το μετάλλιο δεν το περίμενε κανείς, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με το ύπτιο, κάνω ελεύθερο. Και επειδή φέτος άλλαξαν κάποιοι κανονισμοί στην κολύμβηση και βάλανε τέταρτη μέρα αγώνων, ήταν τρεις, οπότε οι αθλητές μπορούσαν να συμμετέσχουν σε τρία αθλήματα γιατί για τρία. Και λέμε να το βάλουμε. Είπες για τέταρτο. Είπες να το βάλεις και αυτό. Ναι, έτσι. Να το βάλουμε για τέταρτο, κάνω το πρωί το προκριματικό και περνάω πρώτη στο τελικό, λέω... Ωραία το βράδυ. Λες τι γίνεται τώρα εδώ, το έχουμε έτσι, το έχουμε. Και ξέρω εγώ κάνω και το τελικό και βγαίνω δεύτερη και δεν το πίστευα, κανένας δεν το πίστευε. Μετά όλο το κολυμπητήριο με ρωτούσε τι γίνεται, το γύρισες στο ύπτιο. Εγώ να σε ρωτήσω, το γύρισες στο ύπτιο. Όχι, δεν το γύρισα, δεν είχα κάνει ούτε μια προπόνηση για ύπτιο. Τώρα που θα πας στην Αμερική θα τους πεις παιδιά ξέρετε έμαθα και ύπτιο. Να ξέρετε, ναι, ορίστε και το μετάλλιο. Έχεις γίνει και ύπτια. Αυτό φαντάζομαι είναι μια καλή παρακαταθήκη τώρα. Δεν ξέρω, το ξανασκέφτεσαι μήπως ασχοληθείς πιο πολύ με το ύπτιο. Όχι ότι θα αφήσεις τα υπόλοιπα που είσαι εξαιρετική όλα αυτά τα χρόνια, αλλά να που ήρθε μετάλλιο και από αλλού. Ναι, εννοείται. Τώρα το 200 ύπτιο νομίζω θα το καθιερώσουμε, γιατί πήγα αρκετά καλά. Mm-hmm. Και νομίζω είναι ένα αγώνισμα που μου ταιριάζει πολύ. Οπότε θα το προπονήσω κιόλας και να μπορέσω να βελτιωθώ και σε αυτό. Η πρώτη αντίδραση του Μίλτου Χαλκιά του προπονητή σου ποια ήταν? Είχε πάθει σοκ. Γελούσε, κοκκίνησε, είχε πάθει σοκ. Από όλου το περιμένατε και από όλου σας ήρθε, έτσι. Ακριβώς, ναι. Πόσο και αν σου έχει λείψει ο Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη, η φίλη σου, η οικογένεια, οι προπονήσεις εδώ. Βέβαια, είσαι αρκετό καιρό εδώ, γιατί να πούμε ότι ήσουν και στο Ηρακάμπ και είχες μια πολύ ωραία εμπειρία με τα μικρά παιδάκια που ασχολήθηκαν στο δικό σου κομμάτι, στο κολύμπι. Αλλά όσο να είναι, η Αμερική είναι και μακριά. Η Αμερική είναι πάρα πολύ μακριά. Είναι κάτι που αν πηγαίνεις Αγγλία λες μπορώ να πεταχτώ για ένα Σαββατοκύριακο, αλλά ναι. Η Αμερική δεν μπορείς να το κάνεις. Αυτό είναι πάρα πολύ μακριά. Μου έχει λείψει πάρα πολύ ο Ηρακλής, οι προπονητές μου, οι γονείς μου, οι φίλοι μου εκεί πέρα. Όταν είμαι εδώ πέρα, εκεί, τους σκέφτομαι όλους πάρα πολύ. Κάθε μέρα μιλάω με τη μαμά μου στο τηλέφωνο και της λέω θέλω τον κυριούλη μου. Τουλάχιστον εντάξει, η τεχνολογία έχει προχωρήσει φιλιό, οπότε μπορείς να έχεις όποιο θέλεις, έστω ιντερνετικά μπροστά σου και να... Μιλάμε συνέχεια με τον κύριο Μίλτο, του λέω συνέχεια πώς πάω στις προπονήσεις, πώς πάω στους αγώνες, μιλάμε συνέχεια, με συμβουλεύει. Μου έχει λείψει και όλο το κλίμα της ομάδας, η άβρα που σου δίνουν πριν τρέξεις, το πώς φωνάζουν. Αλλά εντάξει, είναι 4 χρόνια, θα περάσουν και μετά πάλι εδώ θα είμαστε. Πήγατε καλά και στα υπόλοιπα. Βλέπω εδώ για παράδειγμα στα 4x100 μεικτή γυναικών Σις, Μιλιάνη, η Δερμετζόγλου και η Χατζηλοΐζου τερματίσαν στην τέταρτη θέση. Ναι. Η Δερμετζόγλου πήρε και την έκτη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα. Και θα ήθελα το σχόλιο σου και για τα υπόλοιπα παιδιά φυσικά που τα γνωρίζεις. Πλέον έχεις γίνει και η μεγαλύτερη σε σχέση με... Δηλαδή η Μιλιάνη είναι 14, ναι. Εσύ... Μεγάλωσες. Εγώ 12 σε θυμάμαι. Εκεί που ήμουν πάντα εγώ η πικρή και με είχαν στο πόπο, τώρα έχω γίνει εγώ η μεγάλη. Εντάξει, δεν το ξαναλέω. Αλλά θέλω το σχολείο σου και για την Αναστασία που την ακούσαμε τις προάλλες εδώ μαζί με τον προπονητή της, που τον ξέρεις πολύ καλά φυσικά, τον Τάσο, τον Σαχπατζίδη, για το next big thing μετά από σένα.
του κολυβητικού Ηρακλή στα κορίτσια, γιατί κάνει φοβερά πράγματα η Αναστασία με ρεκόρ και μετάλλια που πέτυχε πρόσφατα. Ο Ηρακλής έχει, πιστεύω, έχει μέλλον στην κολύμβηση. Τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ και συστηματικά. Και η Αναστασία, ας πούμε, που είναι μικρή, η Γεωργία Ιδερματζόγλου. Mm-hmm. Τώρα για την Άννα δεν την ξέρω, γιατί είναι Κύπρια. Το κοριτσάκι έρχεται, μας εκπροσωπεί εδώ. Το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απλά δεν μπορώ να πω κάτι γιατί δεν τη γνωρίζω. Ναι, αλλά ναι. Γενικά η Γεωργία και η Αναστασία και πολλά άλλα παιδιά και αγόρια μικρά που έχουμε έχουν πολύ μέλλον στην κολύμβηση. Και σκεφτείτε, βγήκαμε τέταρτη στη Σκυτάλη σε Πανελλήνιο Ανδρόγυναικών, που οι τρεις από τις τέσσερις ήταν κάτω από 15 χρόνια. Αυτό είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό, γιατί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, και σε ευχαριστώ που το διευκρινίζεις και κακώς δεν το ανέφερα, ήταν ανδρών γυναικών. Δηλαδή μπορεί να κολυμπήσει και 30 και 25 και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη ηλικία. Και εσύ πόσο έγινες τώρα, αν επιτρέπετε, 19? 20. Έγινες 20. Σχεδόν 20. Και αν εξαιρέσουμε τη Φιλιό που ακούτε στα 20 της, οι υπόλοιπες είναι όντως κάτω το 15. Η Αναστασία είναι 14 ετών και βγήκαν τέταρτες. Φανταστείτε τι θα γίνει σε λίγα χρόνια, έτσι, σε 3-4 χρόνια. Ναι. Η Αναστασία έχει πολύ μέλλον και του χρόνου είμαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει κάτι μεγαλύτερο σε συμμετοχή σε εθνικές ομάδες και τέτοια. Mm-hmm. Και για τη Γεωργία έχω να πω ότι είναι σκύλος. Ό,τι έχει το κάνει, δίνει το 100% της, δεν χάνει. Σήμερα η Γεωργία εμένα με εντυπωσίασε προσωπικά, γιατί έτρεχε δίπλα με μια κολυμπήτρια που είναι 30 χρονών. Είναι 2 μέτρα. Double score είχαμε εκεί, 15 με 30, έτσι δίπλα-δίπλα. Ναι. Ήταν η κοπέλα αυτή 2 μέτρα και η Γεωργία από τα πρώτα μέτρα την πέρασε, και η κοπέλα όχι τυχαία, έχει πάει και Ολυμπιάδες και τα πάντα, και η Γεωργία πήγε εκεί και την πέρασε γιατί ήθελε να μπει στον τελικό και να δώσει βαθμούς στην ομάδα. Και αυτό που βγάζουμε ως συμπέρασμα είναι ότι δουλεύετε πάρα πολύ σε ένα πολύ αγαπημένο τμήμα, το τμήμα της κολύμβησης, και εύχομαι να το συνεχίσετε όλες μαζί και όλοι μαζί στο τμήμα. Ξέρω ότι θα το ξανακάνεις το ταξίδι, αλλά θα μας ξανάρθεις για να εκπροσωπήσεις πάλι τον Ηρακλή, οπότε δεν φοβόμαστε. Ναι, εννοείται. Τι λέει το πρόγραμμά σου πλέον? Τώρα έχω διακοπές για εβδομάδες και mm-hmm. μετά στις 21 του μηνός φεύγω. Επιστροφή. Για Αμερική πάλι. Ναι. Το Las Vegas χάλια, έτσι. Να μην πάμε. Εντάξει, κάτι κάνει, αλλά σαν εδώ δεν έχει. Σαν τη Χαλκιδική ή σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει. Σαν όλα. Σαν όλα. Ποιο Las Vegas τώρα, σιγά το Las Vegas. Τίποτα δεν είναι. Εντάξει, δεν θα πάμε. Δεν θα πάμε. Μόνο για σένα. Αν ήταν να κολυμπήσεις σε κανέναν αγώνα έτσι σημαντικό, θα έρθουμε να σε δούμε. Θα πεταχτούμε μια βόλτα. Άντε καλά. Σας περιμένω. Φιλιό μου, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι πολλά συγχαρητήρια για το μετάλλιο. Ευχαριστώ και εγώ. Να σε καλά.